Αφήστε μας εμάς και μιλήστε μια φορά για εσάς. Τι να σας πω, αφού το είδαμε τώρα το mail. Πείτε ότι θέλετε να μιλήσετε για εσάς. Ο Υπουργός Οικονομικών ότι αυτά τα ζητήματα 1, 2, 3, 4, ΦΠΑ, όλα αυτά που είπα, μείωση του ΕΚΑΣ, δημοσιονομικού χαρακτήρα. Τα είδαμε. Έτσι, όλα αυτά τα ζητήματα είναι η δέσμευση τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην το βάλω. Θέλετε ένα σαραντάρι να παίρνει σύνταξη. Όπου λοιπόν. Πείτε μου σε ποια άλλη χώρα ένα σαραντάρι παίρνει σύνταξη. Έχει δεσμευθεί ότι όταν εμείς μετά την επομένη των εκλογών ορθούμε σε μια συμφωνία συνάντηση, αυτές οι δεσμεύσεις ισχύουν. Δημοσιονομικού χαρακτήρα. Δεν ξαναμπαίνω γιατί πάντα λέτε δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση ούτε σε μισθούς ούτε σε συντάξεις. Και όντως σε όλα θα υπάρξει η συγκεκριμένη. Σας ανέλησα και τα τέσσερα σήμερα και σας είπα η μείωση του ΕΚΑΣ, η μείωση των επικουρικών μέχρι την εξαφάνιση είναι πάρα στιγμή. Πολύ σωστό. Μην κρύβει, μιλήστε για εσάς. Τώρα στα δικά μας, όσον αφορά έτσι το δικό μας το πρόγραμμα. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόγραμμα το δικό μας ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη και πρέπει να το θυμάστε όλοι ότι ήταν θα έλεγα μια κομβική ιδιαίτερα για το ΣΥΡΙΖΑ παρουσία η οποία είχε και τις αντίστοιχες επιπτώσεις. Και το ξέρετε ότι από την επομένη ήδη το άλμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, να μην πω τώρα έτσι, γιατί θα θέλουν πολύ χρόνο να μιλήσουμε. Όχι, όχι, να πείτε, όχι, να πείτε. Να πείτε συγκεκριμένα. Αφήστε τις αντιγύσεις, είναι για γύρω-γύρω. Αφήστε τις αντιγύσεις και πείτε στο Παντεσπάνι. Πείτε την αλήθεια. Τι θα κάνετε, πείτε. Λαθρομετανάστευση, αστυνομία, τι θα κάνετε με τη διαπραγμάτευση, τι θα κάνετε με το ευρώ, τι θα κάνετε με τις τράπεζες. Πείτε. Να ξεκινήσουμε να πούμε για το δημοσιονομικό κομμάτι. Εσείς βάζετε. Μα μην μιλάτε για εμάς, πείτε για εσάς κάτι. Για αστυνομία, τα περί μεταναστών. Μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Κύριε Κωνσταντίνο, εάν οι δανειστές από αυτά που λέτε εσείς αρνηθούν οτιδήποτε, τι θα κάνετε? Εμείς λέμε το πάρα πολύ απλό, ότι έχοντας την εντολή του ελληνικού λαού, πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα που θα αρχίσει μια διαπραγμάτευση μαζί τους, η οποία θα ξεκινήσει από το θέμα. Αυτό το θέμα, θέλετε μορατόριουμ, θέλετε αναστολή πληρωμών. Όχι, τουλάχιστον ένα άλλο. Δηλαδή, είναι υπερβολικό το να ζητήσουμε από τους δανειστές μας να μας δώσουν μια ανάσα 3-4 χρόνων, όταν ιδιαίτερα σε μια περίοδο. Συγγνώμη, έχετε διαβάσει. Τι είναι αυτά που λέτε? Ξέρετε τι λέτε αυτή τη στιγμή? Έχετε διαβάσει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό? Έχετε διαβάσει, λέει. Κοιτάξτε να δείτε. 3-4 χρόνια. Όλα και οι κανονισμοί και όλα να τρέχουν. 3-4 χρόνια να σωθεί η Ευρωζώνη. Θέλει να σώσει την Ελλάδα. Θέλει να δείξει με την πολιτική της ότι όχι απλώς υπερασπίζει τη συνοχή, αλλά θέλει και. Εδώ μας χρησιμοποιούν ως πειραματόζωο. Να ρωτήσω, σας ρωτάει τι θα κάνετε αν δεν θέλει. Τα ομόλογα στο Μάρτιο θα πληρώσετε? Εμείς βεβαίως και θα τα πληρώσουμε. Πώς? Μέσα από μια διαπραγμάτευση μαζί τους, πρώτα θα τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία και βεβαίως τις δεσμεύσεις οι οποίες δεν μπορούν να ανατραπούν αυτό... με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 11 δις Θεσσαλονίκη. Στην πρότασή του, ξεκινώντας από την πάταξη της φοροδιαφυγής, από την αντιμετώπιση λεφτά υπάρχουν, δηλαδή. Όλων των ζητημάτων. Λεφτά υπάρχουν, γιατί αν θυμάμαι καλά, το 2009 τα ίδια ακριβώς λέγαμε και εμείς. Εσείς δεν λέγατε τίποτα, το λεφτά υπάρχουν. Τα ίδια λέγαμε. Τα ίδια λέγαμε. Εξειδικεύουμε. Ότι από το 1980 υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν πληρώσει. Δηλαδή, εμείς το να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή και να έρθουμε σε μια συνεννόηση, αυτό το θεωρείτε ότι είναι θέμα εξαπάτησης? Δεν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις διάφορες λίστες? Εγώ σας ρωτάω, εσείς τώρα που είστε, με τη λίστα Λαγκάρντ, μπορείτε να μας πείτε πόσα χρήματα πήρατε? Τι έγινε σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί δηλαδή αυτά δεν πρέπει να τα πούμε κάποια στιγμή? Να τα πείτε, αλλά ειδικά για τη λίστα Λαγκάρντ, μην το λέτε πολύ, γιατί έχει προχωρήσει ο έλεγχος. Ναι, έχει προχωρήσει ο έλεγχος. Κοιτάξτε, και αυτό που, δείτε, διότι αυτό που δημοσιονομικά, οικονομικά, τι έχει εποχθεί. Αποστόλου, ξέρετε τι θα γίνει. Θα βρεθείτε στην κυβέρνηση και ύστερα από ένα εξάμεινο, από ένα τρίμηνο, θα σε ρωτήσουν οι άλλοι. Με τη λίστα Λαγκάρντ που τι κάνατε? Τι κάματε?
Και τότε θα δεις ότι θα λες τα ίδια που είπε ο Παπαμίκος. Όχι, το θέμα είναι ότι. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα, συγγνώμη λίγο. Βάλαμε 10 θέματα. Θα πείτε σε κανένα από τα θέματα. Την πρότασή σα. Μα μου είπατε για την αστυνομία, θα σα πω τώρα. Να σα πω, είναι δυνατόν για παραμάτων εμεί να πούμε από ποιε νομερέ ενέργειε. Σοβαρό. Να το πείτε, δεν πειράζει. Μα μα ρωτήσατε για του πιστέψει. Είναι δυνατόν να πούμε εμεί ότι θα ανοίξουν τα σύνορα να πούμε. Πείτε τουλάχιστον. Σα παρακαλώ. Το θέμα των μεταναστών θελιάζει διαδικασία. Αν τα πιστεύω, μισό λεπτάκι. Στην απόφαση του συνεδρίου σας, ναι, τι λέει, στην παράγραφο 13-23, τι λέει. Ναι. Παραχώρηση αξιωτικών εγγράφων, ανοιχτά σύνορα και μια νέα διαδικασία πολιτογράφησης για όλους τους Ελλάδες. Στις προϋποθέσεις εκείνες, στις προϋποθέσεις εκείνες, δεν τα διαβάσετε. Πήρατε, απομονώνετε φράσεις στις προϋποθέσεις εκείνες που όντως υπάρχουν ζητήματα προσφύγων, υπάρχουν ζητήματα τέτοιου είδους, όπου έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα να δει το συγκεκριμένο ζήτημα. Εσείς τώρα πήρατε μια φράση. Μιλάτε για κατάργηση της Frontex. Δεν το πήρατε όλο. Κατάργηση της Frontex. Σας το δίνω για να το διαβάστε. Κατάργηση κύριε Παπαμιμίκο, οι λύσεις δεν είναι ούτε κλείνουμε εντελώς τα σύνορα, ούτε τα ανοίγουμε σε όλα. Είναι δυνατόν. Οι πόλεμοι γίνονται, σκοτώνεται ο κόσμος και εμείς εδώ θα πούμε να τους πετάξουμε στη θάλασσα. Εμείς, κανείς το λέει. Εμείς όμως λέμε ότι έχουμε προτάσεις. Ποιες προτάσεις? Αυτά που είπα και εγώ τώρα. Αυτές οι οποίες είναι προτάσεις. Δεν λύνουν κανένα. Παρακαλώ, ο κύριος Γρηγοράκος. Είναι επικίνδυνο το μεταναστευτικό πάντως. Αφήστε, δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Σας λέω κάτι. Είναι επικίνδυνο να το μπερδεύουμε σε αυτή την ιστορία. Ας μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ έστω μία πρόταση. Και θέλω πρωτού πάει ο κύριος Γρηγοράκος. Σαμαράς το φράκτη μπροστά και αυτά που λέγε για αναστολή των πληρωμών, ναι, θα, για 3-4 χρόνια. Ένα μορατόριουμ είναι από αυτά που θα ζητήσουμε πέραν του κουρέματος της ελάφρυνσης, πες το όπως θέλετε, το χρέος. Το δεύτερο κομμάτι μας θα είναι αυτή η ανάσα των 3-4 χρόνων. Να μην πληρώσουμε τίποτα. Η Γερμανία από 53 όταν πήρε αυτό το μορατόριουμ σύνδεση με την ανάπτυξη. Γιατί δηλαδή από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εντάξει, αυτό που σας λέω στον κύριο Γιώργο είναι όμως ότι αν δεν το δεχτούν αυτοί. Γιατί αυτοί επιμένουν σαν σκυλιά. Σου λέει, όχι, θα τηρήσουν τα πάντα. Αν το απορρίψουν, αν απορρίψουν οποιαδήποτε πρόταση. Από την άλλη, κύριε Γρηγοράκο, δεν μπορεί να του ζητά όμως και του αλλού να βγάλει και όλα τα όπλα στο τραπέζι. Όχι.